Γεια σας. Είμαι η Όλγα. Όποιος με ξέρει, έχετε χαιρετίσματα από τη Θεσσαλονίκη, από το Κορδελιό. Όποιος δεν με ξέρει, εγώ είμαι η Όλγα. Είναι το πρώτο βίντεο που κάνω στα ελληνικά, οπότε άμα κάνω κάποια λαθάκια, συγγνώμη. Τι σήμερα ήθελα να σας δείξω. Έχω κάνει κάτι καθαριστικά. Τέτοια είναι τέτοια, ωραία. Είναι πολύ καθαριστικό για όλο το σπίτι. Πλακάκια, μπάνιο, κουζίνα, κατσαρόλες από κάτω που είναι καμιένες με τα λάδια. Να σας δείξω πώς λειτουργεί και τι είναι αυτό. Εγώ το δικό μου το βαζάκι το έχω πάντα. Δίπλα με το καθαριστικό μου, να μην το διαφημίσω. Όπως βλέπετε είμαι χωρίς γάντια. Και τι κάνω. Τώρα θέλω να λίγο... Αυτό το πράγμα θέλω να καθαρίσω. Δεν μου αρέσει η σκουριά αυτή. Παίρνω λίγο από το καθαριστικό. Αυτό δεν θα βγάλει πολύ αφρό, απλά καθαρίζει. Δεν έχει ούτε χλωρίνη, ούτε χημικές ουσίες, ούτε κάτι πολυολογός. Μόνο που δεν τρώεται δεν είναι νόστιμο. Σαπουνάδα πολύ δεν βγάζει. Όμως όπως θα το καθαρίσω τώρα θα είναι έτσι. Καμιά εβδομάδα πιστεύω. Αυτό είναι. Λίγο νεράκι και τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Αυτό θα γυαλίζει τώρα. Δεν ξέρω πώς θα φαίνεται. Ορίστε. Είναι. Είναι μια χαρά τώρα για μένα. Κάθε νοικοκυρά έχει το δικό της τρόπο, αλλά αυτός ο τρόπος είναι χωρίς χημικές ουσίες. Εδώ πέρα το κάτω, έλα Μιχάλη, αν μπορείς. Πάντα μαζεύει σκουριά. Εδώ. Και αυτή τη σκουριά θα τη βγάλει μια χαρά. Με το ίδιο τρόπο. Πιστέψτε μου ότι όλες οι κατσαρόλες που είναι πάνω από 10-12 χρονών, έχω μία που είναι 15 χρονών την έχω, είναι σαν καινούργιες. Με αυτό το τρόπο χωρίς γάντια. Λοιπόν, τη κρεμούλα αυτή τη κάνω για μένα. Αυτό το σαπουνάκι που φτιάχνω μόνη μου, να σας δείξω τώρα σε λίγο τα σαπουνάκια μου. Και βέβαια μοιράζω και τις φίλες μου, δίνω όποια θέλει. Ορίστε. Μιχάλη, κλείσε. Τώρα όπως βλέπετε γυαλίζει. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Αυτό. Περιμένετε και άλλο βιντεάκι να σας δείξω και άλλα μυστικά.